Θα βγάλει μια σέντρα ο Τσιτίνης. Περνάει παλιά. Έχουμε την πρώτη καλή ευκαιρία. Ένα σουτ το οποίο έγινε από τον Αργυρίου. Η μπάλα πέρασε ξυστά από την οριζόντια δοκό του Φράγκου. Και η παλιά. Είναι ο Κουτσούκος. Ο Κουτσούκος και το 1-0. Και το 1-0. Βγήκε μια ωραία παλιά από το χώρο του κέντρου. Την εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Κουτσούκος. Πλάσαρε λοιπόν υποδειγματικά το ρουμπί, κάνοντας έτσι ακριβώς το 8ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου το 1-0 υπέρ του Λιανοκλαδίου. Στόκας. Βγάζει μια παλιά από τα δεξιά, εκεί που είναι ο Ξανθόπουλος. Κατεβαίνει ο Ξανθόπουλος. Βγάζει και τη σέντρα ο Ξανθόπουλος. Ρουμπί, περνάει η μπάλα. Είναι το 2-0. Πέρασε η μπάλα, έσκασε μπροστά από το ρουμπί. Τον πέρασε από πάνω η μπάλα λοιπόν και έτσι ο Ξανθόπουλος κάνει το 2-0 για τον Γιαννοκλάδη. Τρενταφύλου κερδίζει το κόρνερ. Γρήγορα λοιπόν με πάσα η μπάλα θα γίνει το σούτ, το δυνατό σούτ. Εκεί αποκρούει ο Φράγκος. Δεν απέκρουσε σωστά την μπάλα και ήρθε λοιπόν εκεί ο παίκτης του Αγίου Κωνσταντίνου κάνοντας έτσι το 2-1. Στο 25ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, αντεπίθεση για τον Άγιο Κωνσταντίνο στον Αργυρίου. Και αυτός ωραία την πάσα του για τον Τσαπραλή. Τσαπραλής, ευκαιρία για το 2-2, ναι. Ναι, και είναι η ισοφάρηση. Είναι η ισοφάρηση λοιπόν για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Έγινε από τον Αργυρίου η πάσα προς τα δεξιά. Βρήκε πολύ όμορφα τον Τσαπραλή και ο Τσαπραλής έκανε την ισοφάρηση. Έχουμε λοιπόν το 2-2 ακριβώς στο μισάωρο του πρώτου ημιχρόνου. Γρήγορα την μπάλα για τον Στόκα. Στόκας βγάζει μια ψηλή παλιά εκεί που είναι ο Γρήγορος Κουτσούκος. Κουτσούκος και εκεί έχουμε ένα χτύπημα. Έχουν χτυπήσει, έχει χτυπήσει από ό,τι δείχνει σοβαρά και οι δύο ποδοσφαιριστές. Είναι λοιπόν το πλάγιο, πέρασε η μπάλα για τον Τσαπραλή, κάνει αυτό στη σέντρα. Εκεί ένα φοβερό σουτ από τον Αργυρίου και μια ανάλογη απόκρουση από τον Φράγκο. Πολύ ωραία παλιά του Ξηρομερίτη για τον Σκεύα. Σκεύας μια ωραία πάσα που κάνει στον Κουτσούκο. Εκεί, ναι, και έχουμε το πέναλτι λοιπόν. Στόκας, η μπάλα στο δοκάρι. Λοιπόν ο Στόκας να κάνει το 3-2 για τον Λιανοκλάδη. Βρήκε στο αριστερό κάθε το δοκάρι του ρουμπί η μπάλα. Έτσι λοιπόν παραμένει το 2-2. Άτυχη στιγμή λοιπόν για τον Λιανοκλάδη. Και τώρα έχουμε την αντεπίθεση. Γρήγορα έγινε αντεπίθεση. Βγαίνει από τα αριστερά ο Ρουμπής. Ρουμπής και έχουμε πέναλτι στο πέναλτι λοιπόν. Ένα πέναλτι χάθηκε για τον Λιανοκλάδη και μέσα σε ένα λεπτό στη συνεχιζόμενη αυτή φάση έχουμε το πέναλτι που κερδίζει με τη σειρά του Άγιος Κωνσταντίνος. Η ευκαιρία και ναι, αυτή τη φορά λοιπόν από την πλευρά του Αγίου Κωνσταντίνου έχουμε το 3-2 με το εύστοχο πέναλτι που έκανε ο Τσαπραλής. Και βγαίνει τώρα η πολύ γρήγορη και ωραία μπαλιά από τα αριστερά. Εκεί είναι ο Τσαπραλής, πατάει την μπάλα, καταφέρνει και γυρνάει όμως. Ναι, και είναι ο κοφαλιώτης αυτός, προτιμά και δίνει στο ρουμπί. Τέτα τέτα του ρουμπί, μια φανταστική απόκρουση στο δοκάρι, μπάλα, συνεχίζεται η φάση, αποκρούει ο Φράγκος.